αντιπρόεδρος του Άοσυρου, όλοι το γνωρίζετε, Πέτρος Ραουζέος. Άκρος συγκινητική θα έλεγα η στιγμή για αυτόν, καθώς σηκώνει το δεύτερο κύπελο μέσα σε 3 χρόνια, νομίζω, κύριε Ραουζέου. Τα συναισθήματά σας? Όντως είναι τα συναισθήματά μου πάρα πολύ ιδιαίτερα, χαρούμενα. Είμαι έντονα συναισθηματικά φορτισμένος για αυτό το δεύτερο συνεχόμενο κύπελο που κατέκτησα μέσα στα τρία, που κατέκτησε η ομάδα μου μέσα στα 3 αυτά χρόνια που υπηρέτω τον Άοσυρου ως αντιπρόεδρος. Έγινε ένα, πιστεύω ότι κατά γενικές γραμμές, πολύ καλό παιχνίδι. Πολύ καλό παιχνίδι. Δεν υπήρξαν εκεί πάρα πολλοί έτσι, στις κερκίδες κύλησαν όλα καλώς ομαλά. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να αφιερώσω το κύπελο αυτό στην ομάδα, στον υπέροχο φίλαθλο κόσμο του νησιού που μας ακολούθησε και σε 3 άτομα που είναι κοντά στην ομάδα μας, πάρα πολύ κοντά, την έπαρχο θύρα και υπεύθυνο αθλητισμού κυρία Θεόνη Λιβαδάρου, τον πολιτευτή Κυκλάδων τον κύριο Βακόνδιο και την κυρία Χριστιανά Πάπη της υπεύθυνη πολιτισμού για την βοήθειά τους που μας έχουν προσφέρει όλη κατά τη διάρκεια της χρονιάς στην ομάδα. Συνεχίζουμε τώρα για τους 2 επόμενους αγώνες που μας μένουν για να κλειδώσουμε και μαθηματικά το πρωτάθλημα Κυκλάδων και την άνοδο στη Γάμα Εθνική. Και θα πανηγυρίσουμε τη σημερινή νίκη. Θα σας ευχηθούμε πάντα τέτοια, πάντα επιτυχίες και εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και σε εσάς που ακόμα μια φορά είστε δίπλα στην ομάδα μας.